Με ευχές για καλό μήνα υποδεχόμαστε τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Δαλέζιο. Γεια σας κύριε καθηγητά. Γεια σας κύριε Πολύζου. Το καλό μήνα δεν το λέω μόνο για να σας ευχηθώ. Το έχουμε πει από το ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά για να θυμίσω ότι την Τρίτη συμπληρώνονται ακριβώς 3 μήνες από την πλημμύρα στο Βόλο και στις 7 του μηνός, 2 μέρες μετά από την πλημμύρα στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Είναι κάτι που νομίζω το ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Δεν έμεινε κανένας ανεπηρέαστος, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά πραγματικά ήταν κάτι που διαπέρασε ως σοκ την θεσσαλική κοινωνία. Θέλω λοιπόν να γυρίσουμε, που τώρα πια αυτή η απόσταση χρονική δημιουργεί μια πιο ψύχρεμη ματιά, όσο μπορεί κάποιος να το πει, γιατί ακόμη πληγές είναι εμφανέστατες. Και να δούμε τι συνέβη. Έχουμε καταλάβει τι συνέβη. Για τα ελληνικά δεδομένα νομίζω ότι ήταν από τα πιο ακραία που έχουμε ζήσει, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ σωστά. Να σας αρχίσουμε από το φαινόμενο. Ήταν πράγματι έξω από κάθε αναμενόμενη εκτίμηση μετεωρολογική. Μπορώ να επισημάνω μερικά στοιχεία του φαινομένου, ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκαν υψηλές θερμοκρασίες στο Ιόνιο, πάνω από 26 μέχρι 29 βαθμούς στην επιφάνεια της θάλασσας, και υπήρχε ένα ρεύμα και ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο εμπλουτίστηκε μέσα στο Ιόνιο και από την Αδριατική που κατέβαινε με υγρασία, και επειδή είχε ένα βαρομετρικό χαμηλό εκεί πάνω, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε τροπικός κυκλώνας. Δηλαδή, παρόλο ότι εμείς εδώ είμαστε στα υποτροπικά πλάτη, γεωγραφικά πλάτη, ωστόσο, επειδή η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν πάνω από 26 βαθμούς, δημιουργήθηκε ένας τροπικός κυκλώνας με τα χαρακτηριστικά του τροπικού κυκλώνου. Παραδείγματος χάρη, όπως το Κατρίνα που πριν μερικές δεκαετίες στις ΗΠΑ. Και αυτό έφερε πάρα πολύ έντονα φαινόμενα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το βαρομετρικό χαμηλό αυτό με την κυκλονική κυκλοφορία, όταν στρέφονται οι άνεμοι προς ανατολική από το Πήλιο, έχουμε πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις, πολύ υψηλές βροχοπτώσεις. Και αυτό χτυπάει κυρίως στη Μαγνησία, στο Πήλιο, και στη Δυτική Θεσσαλία, λιγότερο στη Λάρισα, περισσότερο Τρίκαλα, Καρδίτσα και στο Πήλιο. Και αυτό συνέβη. Ένα άλλο στοιχείο που εξετάζουμε είναι η επίπτωση, η ενδεχόμενη επίπτωση που μπορεί να είχαν οι δασικές πυρκαγιές στον Εύρο. Μπορεί να φαίνεται λίγο παράξενο, όμως οι πυρκαγιές αυτές δημιούργησαν ρυπαντές και έχουμε υπολογίσει το δίκτυο αεροζόλ, γιατί υπήρχε ένα βορειοανατολικό ρεύμα με τα μελτέμια που έφερε αυτούς τους ρυπαντές στο Πήλιο. Αυτό που δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε είναι ποσοτικά πόσο αυτό συνέβαλε στο να αυξηθεί παραπάνω η βροχή, διότι οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν ήταν πρωτοφανείς. Ήταν γύρω στα 1.100 χιλιοστά στη Ζαγορά, που δεν έχει ξανασυμβεί ούτε στον Ιαννό, ούτε στη μεταμόρφωση παλιότερα, αν θυμάστε, το 1994. Βεβαίως, που ήταν η πρώτη μεγάλη πλημμύρα στην περιοχή. Ναι, ναι. Έτσι. Την είχαμε μελετήσει και τότε. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία συνέθεσαν μια σύνθεση η οποία δημιούργησε όλο αυτό το φαινόμενο. Τώρα, οι επιπτώσεις είναι... Μικρή παρένθεση, επειδή αναφερθήκατε στη μεταμόρφωση. Είναι μονόδρομος το να φύγει το χωριό, να γίνει με την κατάσταση αυτό που συζητιέται δηλαδή? Πρέπει να δουν όλο το πλαίσιο. Δηλαδή, βασικά πρέπει να γίνουν... Το λέω γιατί σε έναν ορίζοντα 30 ετών αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί 3 φορές. Έτσι, ναι. Το 94, στον Ιαννό και μετά από 3 χρόνια ξανά, έτσι. Ναι, πρέπει να μελετηθεί. Προσέξτε, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μετά την κρίση. Είμαστε μια πτωχοποιημένη χώρα, κύριε Πολύζου. Δηλαδή δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε λάθος. Ό,τι στοχεύουμε πρέπει να είναι σωστό, τεκμηριωμένο και επιστημονικά άρτιο. Λοιπόν, πρέπει να ρωτηθούν οι πολίτες, οι κάτοικοι της μεταμόρφωσης, αλλά πρέπει να γίνουν σοβαρές μελέτες, να γίνουν μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, για να δούμε μελλοντικά
τα φράγματα που ενδεχόμενως χρειάζεται να φτιάξουμε ή τα αναχώματα, ποιο είναι το επιθυμητό και το επαρκές ύψος που πρέπει να στηθούν. Δηλαδή αυτά δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα. Παρόλο ότι είχαμε πρόσφατα και τον Ιαννό και τη μεταμόρφωση παλιότερα. Άρα είναι μπροστά μας το πεδίο να γίνουν όλες αυτές οι μελέτες. Τώρα, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, έχουμε καταγράψει με δορυφορικές εικόνες ποια είναι η έκταση της πλημμυρισμένης περιοχής και μετά προσπαθούμε με δείκτες πάλι δορυφορικούς να δούμε πριν και μετά την πλημμύρα, την έκταση αυτή, ξεχωρίζοντας τις επίπεδες και τις ημικλινείς περιοχές για να δούμε εάν έχουμε διάβρωση και σε τι επίπεδο και με τους ψηφιακούς εδαφολογικούς χάρτες που διαθέτουμε, που είναι ακριβίες, να δούμε δηλαδή κάποιες επιπτώσεις. Φυσικά, έχουμε εκτίμηση γι' αυτό, δηλαδή έχουμε κάποια πρώτα ευρήματα για το πού και αν έχουμε διάβρωση. Βεβαίως έχουμε. Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές? Είναι στη Φαρκαδόνα, είναι προς αυτή την περιοχή, αλλά το θέμα είναι με τι κόστος μπορεί να γίνει αποκατάσταση. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Δηλαδή, κάποια τι σημαίνει αποκατάσταση μετά από μια τέτοια? Να είναι καλλιεργήσιμη. Δηλαδή να μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της γεωργίας. Αυτό εξετάζουμε. Τώρα, κάποια μπορεί να γίνουν, κάποια με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αλλά πρέπει να δούμε και τα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή, εκτός από τα άμεσα, πρέπει να δούμε τι θέλουμε για τη γεωργία της Θεσσαλίας. Ναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό, καταλαβαίνω από τα στοιχεία που δώσατε ότι δηλαδή είχαμε όλο το καλοκαίρι παντού στη Μεσόγειο υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να φτάσει στα αυτά τα εξωφρενικά ύψη η θερμοκρασία της θάλασσας ακόμη και στους 29 βαθμούς. Είπατε ότι συνετέλεσε σε ένα βαθμό, το ξέρετε καλύτερα εσείς ως ειδικός, ακόμη και η πυρκαγιά, η πολυήμερη πυρκαγιά που κατέκαιγε τη Δαδιά στον Εύρο. Αυτό κάποιος ακούγοντάς σας θα πει, μα θα ξαναπεράσουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι που θα ανέβει η θερμοκρασία της θάλασσας, που μια μεγάλη πυρκαγιά το ζήσαμε στην Εύβοια, που είναι πιο γειτονιά μας, αν θέλετε, πριν από λίγα καλοκαίρια. Αν λοιπόν έχουμε ένα συνδυασμό τέτοιων καταστάσεων, προϋποθέσεων, θα ξαναζήσουμε κάτι τόσο ακραίο, ή εδώ έγινε κάτι εξαιρετικά σπάνιο? Είναι γεγονός ότι πράγματι έγινε κάτι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να επαναληφθεί. Δηλαδή και με περίπτωση επανεμφάνισης 100 χρόνια μπορεί να εμφανιστεί του χρόνου πάλι. Μα καλά, τώρα ξύνεται τη μνήμη μας. Όταν έγινε ο Ιαννός, μας έλεγαν πολλοί ειδικοί ότι είναι κάτι που θα το ξαναζήσουμε σε 100 χρόνια και ζήσαμε κάτι πολύ χειρότερο σε 3 χρόνια. Τώρα, η πιο πιθανή αιτία της αύξησης της θάλασσας είναι η αυξημένη κλιματική μεταβλητότητα. Εμείς αποφεύγουμε να τη λέμε κλιματική αλλαγή, διότι δηλώνει κάτι μόνιμο. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι ακόμα η κατάσταση είναι ανατρέψιμη και αναστρέψιμη. Πιθανόν από το Σουέζ να εισχώρησαν θερμά ρεύματα και να αυξήθηκε σημαντικά η θερμοκρασία της θάλασσας, διότι συνήθως αυτή την εποχή η θερμοκρασία της θάλασσας είναι γύρω στους 22 βαθμούς, 21-22 εκεί γύρω. Το να φτάσει 26 με 29 είναι ασύνηθες. Επομένως πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Πάμε στις καλλιέργειες, κύριε καθηγητά, γιατί έκανα αυτή την παρένθεση για να κάνετε μια εκτίμηση για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε στο θέμα της γης, της καλλιέργειας. Ναι. Γιατί σας διέκοψα εκεί εννοώ. Θα δούμε στις καλλιέργειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να καλλιεργηθούν τώρα. Αν θα γίνει του χρόνου ή τον μεθεπόμενο ή τον επόμενο, είναι και θέμα σχεδίασης, είναι θέμα κόστους, είναι θέμα βούλησης. Ίσως και πολιτικής βούλησης. Αλλά πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να μπορεί να ανακάμψει. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την Κάρλα, και όμως αυτό συνδυάζεται
πέρα από την έκθεση που είναι ακόμα πλημμυρισμένη και μπορεί να πάρει και πάνω από χρόνο ή και χρόνια, όπως εκτιμούν πιο ειδικοί από μένα, αλλά το θέμα είναι όμως συγχρόνως είναι και ευκαιρία να λειτουργήσει όπως πρέπει ο ταμιδευτήρας της Κάρλας, δηλαδή να φορτιστεί, να γεμίσει και να έχουμε δηλαδή μια κανονική λειτουργία του ταμιδευτήρα και για τους λόγους που φτιάχτηκαν. Ναι. Θα υποχωρήσει πολύ αργά το φαινόμενο στην Κάρλα? Φοβάμαι πως ναι, και μακάρι να μην έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, διότι μπαίνουμε στο χειμώνα και είναι το φυσιολογικό της εποχής, έτσι. Περιμένουμε βροχές. Αυτά θα δυσκολέψουν την αποκατάσταση. Δηλαδή θα δούμε την άνοιξη που βρισκόμαστε και σε τι κατάσταση είναι η δυνατότητα κάποιες περιοχές να μπορούν να καλλιεργηθούν. Ναι. Το λέμε όμως γιατί ήδη έχει έρθει σήμα στους εργαζόμενους στην βάση των ελικοπτέρων, στην αεροπορία στρατού, ότι μετακομίζουν στον Τύρναβο και είναι άγνωστο ακόμη αν αυτό είναι προσωρινό ή θα είναι οριστικό, δηλαδή ότι θα εγκαταλείψει αυτή τη βάση ο στρατός, γιατί όπως λέτε μπορεί να το ξαναζήσει η περιοχή στο μέλλον, όχι κατά ανάγκη με κάτι τόσο ακραίο. Εμείς έχουμε στο εργαστήριο κάποια πειράματα στα κανάλια, τα οποία ήταν να ξεκινήσουν και ελπίζω να ξεκινήσουν του χρόνου. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να δούμε εάν είναι εφικτό αυτό. Δηλαδή πρέπει να δούμε πού θα βρίσκονται τα νερά και τι εκτάσεις θα έχουν πλημμυρίσει, θα παραμένουν πλημμυρισμένες ακόμη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πολύ. Γεια σας. Πολύ καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε.